βλέπουμε μετά και τους δύο να είναι έξω. Ο στρατιωτικός από το άλλο αυτοκίνητο που έκανε τετακέ μέσα στο κέντρο της εσωτερικής περιφερειακής, κάτω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, βγαίνει από το αυτοκίνητο, πλησιάζει τον οδηγό που είναι το αυτοκίνητο πάνω στο φανάρι. Προφανώς το ρωτάει αν είναι καλά. Και συνέχεια το βλέπουμε ότι είναι στο πεζοδρόμιο και είναι με το τηλέφωνο και μιλάει. Και στη συνέχεια βλέπουμε και τον οδηγό του αυτοκινήτου να έχει βγει έξω και αυτός να είναι στο τηλέφωνο. Άρα δεν φαίνεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Το δεύτερο ντοκουμέντο είναι από τη δεύτερη κάμερα. Εδώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, γιατί όπως μας είπε, σε τρεις μήνες 10 φορές έχουν πέσει σε αυτό εδώ το σημείο. Σκέψου. Βλέπετε από ότι έχει ξυλωθεί όλο το τυχάκι. Βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν στο δεύτερο βίντεο ότι τεινάζεται όλο αυτό το τυχείο και έρχεται εδώ. Δημήτρη, πρόσεξε να πούμε κάτι που δεν το είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση. Το τυχείο εδώ έγινε με μία βρύση για να λειτουργεί προστατευτικά και βέβαια, από το πλαϊνό. Βέβαια. Έχουν γίνει τα πάντα. Τα βλέπετε κομμάτια. Κοίταξε, αν δεν ήταν εδώ, το τυχείο, όμως, Ελένη, τα μάξι θα ήταν μέσα στο μαγαζί τώρα. Ακριβώς. Και το φανάρι, δείτε, όμως, φυσικά. Αυτή εδώ η κολόνα έχει έρθει και έχει χτυπήσει πάνω στο μπαλκόνι στη γωνία. Το είδαμε, ναι. Την ίδια ώρα, με το που έπεσε το αυτοκίνητο, δείτε αυτή εδώ την κολόνα. Αυτή εδώ η κολόνα, Χριστίνα Δημητρίου, θα σας τη δείξει τώρα. Είναι κολόνα του σπιτιού, η οποία ήταν στη γωνία εδώ. Στη γωνία και έφυγε και αυτή, τελείωσε. Το τι λες τώρα, ρε παιδί, και κόπηκαν τα σίδερα, κοιτάξτε εκεί. Υπάρχουν σίδερα, κόπηκαν τα σίδερα, δείτε, να το βλέπουμε, ναι. Για του λόγου και έφυγε και έσπασε το τζάμι της επιχείρησης που ευτυχώς είχε κατεσμένα τα στόρια. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο στοιχείο. Τώρα, από το πλαϊνό μας είπανε, έχει μπει αυτοκίνητο μέσα και έχει τραυματιστεί υπάλληλος. Από το πάνω μέρος κατεβαίνουμε έτσι για να μην θρυνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Υπάρχει ζήτημα. Επειδή η εσωτερική περιφερειακή είναι έργο ενεργό σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έχουμε ενημέρωση ότι αλλάζουν διαρκώς οι σημάνσεις. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος οδηγός που μπορεί να έχει εξοικειωθεί με μια σήμανση, μπορεί να αλλάξει, να αναπτύξει ταχύτητα συνηθισμένος από την καθημερινότητά του. Έτσι. Γιατί και αυτός που ανέπτυξε την ταχύτητα και φαίνεται να έπεσε στο φανάρι. Και να γίνει το κακό. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και να γίνει το κακό. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ελένη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ.